Μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, το εμπόριο και η επιστήμη υπέγραψαν η Ισπανία και η Τουρκία με αφορμή την επίσκεψη Ερντογάν στη Μαδρίτη. Μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι βασικός οικονομικός εταίρος και πρωταρχικός γεωπολιτικός παράγοντας για την Ισπανία. Και η Ισπανία είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν στην παραγωγή νέου αμφίβιου πολεμικού σκάφους, ενώ συζητούν για τη συμπαραγωγή μη επανδρωμένων υποβρυχίων και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος επένεσε την Ισπανική κυβέρνηση για την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα. Τόσο η Τουρκία όσο και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην υπόθεση γενοκτονίας που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.